Έχουμε μπει πλέον στο μήνα των εκλογών. Απέχουμε 3,5-4 εβδομάδες από τις ευρωεκλογές και βλέπουμε αρκετούς υποψηφίους από διάφορα κόμματα να κάνουν τις εκδηλώσεις τους, να περιοδεύουν ανά την επικράτεια, να επικοινωνούν τις θέσεις τους, τις θέσεις των κομμάτων τους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα ζήτημα βεβαίως πολλές φορές, γιατί ο δημόσιος διάλογος για τις ευρωεκλογές γίνεται λίγο και με όρους εθνικών εκλογών περισσότερο και όχι ευρωεκλογών, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι που συμβαίνει λίγο πολύ παντού στην Ευρώπη. Εμείς σήμερα έχουμε τη χαρά εδώ στο στούντιο του Δυτικά FM να φιλοξενούμε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που έκανε τον κόπο και να βρεθεί εδώ σήμερα στο στούντιο στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή μας και στην Ετωλακανάνια. Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γιατί υποψήφιος ευρωβουλευτής? Εγώ εργάζομαι τα τελευταία 15 χρόνια ανελιπώς, έρχομαι μέσα από το χώρο της εργασίας και όχι από τον πολύ σκληρό κομματικό χώρο. Θεωρώ ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος. Θεωρώ ότι η επαφή που έχω με τον κόσμο τα τελευταία 15 χρόνια στο επίπεδο της πορείας μου ως δικηγόρου, που ασχολείται με τα θέματα της καθημερινότητας, η ενασχόλησή μου με τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων, ναι, του φορολογικού, μου έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζω από πρώτο χέρι ποια είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας που βιώνει ο κόσμος. Πώς αυτά συνδέονται με την Ευρώπη. Στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό παράγεται το 80% της νομοθεσίας που αφορά τις ζωές μας πρωτογενώς. Τι κάνει το Κοινοβούλιο? Παράγει είτε ευρωπαϊκές οδηγίες, είτε κανονιστικές πράξεις αυξημένης τυπικής ισχύως που επηρεάζουν τη ζωή μας. Από το τι εργασιακές σχέσεις έχουμε, ποια θεσμικά ζητήματα έχουμε όσον αφορά τις άδειες των γυναικών όταν κάνουν παιδιά ή και των ανδρών, από το αν θα έχουμε ωράρια εργασίες συγκεκριμένα, από το πώς θα λειτουργούν οι συμβάσεις, όλα αυτά παράγονται στην Ευρώπη. Το ποια θα είναι τα όρια ηλικίας ξεκινάει, η άξιση των ηλικίας περνάει γιατί έχει επικρατήσει μια συντηρητική άποψη όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Ναι. Το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και του αν έχουμε εργαλεία ρύθμισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή το αν διεκδικούμε σαν χώρα κονδύλια για να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση έχει να κάνει με πολιτικές που εφαρμόζονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Να πάω ένα παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια βιώσαμε την πολύ μεγάλη αύξηση των επιτοκίων των δανείων. Όντως. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί η ΕΚΟΤΟΥ, σε συνεννόηση με το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί είναι το αρμόδιο όργανο με το οποίο συζητάει η ΕΚΟΤΟΥ, θεώρησαν λανθασμένα κατά τη γνώμη μου ότι η σωστή συνταγή για να χτυπήσουμε τον πληθωρισμό είναι να αυξήσουμε τα επιτόκια των δανείων. Αυτό στη χώρα μας, που πέρναγε ήδη μια δεκαετία πολύ υψηλού ιδιωτικού χρέους, λειτουργήσε καταστροφικά. Γέννησε νέα γενιά κόκκινων δανείων. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι ένα μέρος που πηγαίνουν κάποιοι να κάνουν λόμπινγκ για τους εαυτούς. Είναι εκεί που παράγεται και δίνεται όλη η μάχη μας από συγκρούσεις και συνθέσεις για αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας και τα ζητήματα αυτά. Και συμβιβασμούς πολλές φορές βέβαια. Χρειάζεται συνθέσεις, συμβασμοί, αλλά και διάθεση ενδεχομένως να συγκρουστούμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Να. Πάρα πολύ κρίσιμο. Εγώ θεωρώ ότι μια τεράστια πρόκληση που θα έχουμε στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια είναι το πώς θα ενταχθεί η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η νανοτεχνολογία στο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και στην αγορά εργασίας. Πάρα πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν. Πάρα πολλές ακόμα μπορούν να ανοίξουν. Το ζήτημα λοιπόν εδώ πέρα τι είναι? Αν επικρατήσουν οι δυνάμεις της προόδου που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, mm-hmm, την επόμενη μέρα, μπορεί αυτή η πολύ μεγάλη τεχνολογική πρόοδος να αποτελέσει παράθυρο ευκαιρίας για ευημερία, για διάχυση ευημερίας, για λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους μισθούς, πιο χαμηλά όρια ηλικίας. Αν όμως επικρατήσουν οι δυνάμεις που έχουν μόνο το κέρδος ως σκοπό, συντηρητικές δυνάμεις, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εκεί μπορούμε να οδηγηθούμε σε κοινωνίες όπου ένα 20% θα είναι στην παραγωγική διαδικασία και ένα 80% θα ζει με επιδόματα για να μην έχουμε επαναστάσεις. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη μάχη του μέλλοντος. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να βάλουμε σαν πολιτική δύναμη, σαν τόπος, ότι μια επιχείρηση, ένας πολύ μεγάλος όμιλος πολυεθνικός, όπου με το μισό προσωπικό θα έχει υπερκέρδη 30%. Δεν πρέπει να περώσει μια εισφορά στα κοινωνικά συστήματα ασφάλισης. Δεν πρέπει να περώσει μια εισφορά στα συστήματα υγείας. Αυτό σημαίνει, ναι, ότι εκεί οι άνθρωποι που θα πάνε πρέπει να έχουν και τεχνοκρατική επάρκεια και κοινωνική ενσυναίσθηση και το πολιτικό σθένος να δώσουν αυτές τις μάχες. Η πολύ άλλη μεγάλη πρόκληση είναι το δημογραφικό. Η Ευρώπη είναι η δεύτερη πιο γερασμένη, είναι η πιο γερασμένη Ήπειρος, μάλλον,
στον κόσμο και η χώρα μας είναι η δεύτερη πιο γερασμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δημογραφικό δεν σημαίνει μόνο λιγότερο αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις για τη χώρα μας, σημαίνει 48 δις λιγότερο ΑΕΠ αν φτάσουμε από 10,5 εκατομμύρια να είμαστε στα 8 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να δούμε συνεκτικές πολιτικές και στην Ευρώπη και στη χώρα μας για το δημογραφικό? Ξέρετε όμως, όλα αυτά τα προβλήματα και οι διαπιστώσεις ορθώς γίνονται, με τη διαφορά, ας πούμε, αυτό το τελευταίο, το δημογραφικό, το πρώτο πόρισμα της Βουλής ήταν από το 1990 κάτι, 92 αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Και δεν έγινε τίποτα. Με ευθύνη διαχρονική, νομίζω, του πολιτικού συστήματος. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Είχαμε υποτιμήσει σαν χώρα και σαν πολιτικό σύστημα το ζήτημα. Και το βλέπουμε τώρα και το βιώσαμε. Γιατί είδαμε και να αυξάνονται τα όρια ηλικίας, είδαμε η περιφέρεια να ερημώνει. Για να λύσει το δημογραφικό, πρώτα απ' όλα πρέπει να διατηρήσεις παραγωγικό το ζωτικό ιστό της χώρας, της περιφέρειας. Χωρίς υποδομές, χωρίς υγειονομική κάλυψη, γιατί να μείνει στα χωριά ισορρινούς όγκους ο κόσμος? Αν δεν μείνει στο ελληνικό κόσμο, πώς θα κάνει η οικογένεια εκεί? Αν δεν έχει στην ουσία μια πολιτική στήριξη, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Βέλγος μισθωτός, όταν κάνει δύο παιδιά, έχει φορολογική ελάφρυνση 30%. Ο Έλληνας έχει 5%. Ναι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι εμείς, ενώ δεν είχαμε ποτέ κάποιο πρόβλημα, κάποιο εμπόδιο τέλος πάντων από την Ευρώπη, και στις εποχές πρώτου μνημονίου, δεν κάναμε. Κύριε Τσουκαλά, όμως, και η ευθύνη νομίζω βαραίνει όλους μας. Μια πολιτική για την Ήπεθρο και για τα μέρη που κάποιος μπορεί να κάνει μια καινούργια οικογένεια και να μεγαλώσει 4-5 παιδιά. Γιατί 4-5 παιδιά δεν τα μεγαλώνεις εύκολα στο Παγκράτη, τα μεγαλώνεις εύκολα όμως πολύ πιο εύκολα στο Αγρίνιο ή στη Ματαράγκα Αγρίνιου ή στο Θέρμο ή στην Άφπακτο, τέλος πάντων στην περιφέρεια. Όπου εκεί βλέπουμε πολλές φορές να λειτουργεί το ανασταλτικά το ελληνοκεντρικό μοντέλο, το αθηναϊκό μοντέλο. Ενώ μιλάμε για την Ευρώπη των περιφερειών στην Ευρώπη, λείπει από τη χώρα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένα κράτος με τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, για το πιο απλό να πηγαίνουν σαν ζητιάνοι εντός αγωγικών, να ζητούν για κάποια παρέμβαση, κάποια χρήματα, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε από κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Και δεν υπάρχει και μια αυτονομία, σχετική αυτονομία προφανώς. Δεν θα γίνει κάποια περιοχή της χώρας ανεξάρτητο κράτος ή κρατήδιο, αλλά δεν υπάρχει μια σχετική αυτονομία στις τοπικές κοινωνίες. Λείπει από τη χώρα αυτό που λέγαμε παλιά, σχεδιασμός για περιφερειακή ανάπτυξη και πολυκεντρική ανάπτυξη. Για να είμαστε δίκαιοι, το ΠΑΣΟΚ την πρώτη δεκαετία τουλάχιστον έκανε πολύ μεγάλο έργο στην περιφέρεια, με πάρα πολλά νοσοκομεία, πάρα πολλά σχολεία, με ενίσχυση του αγροτικού κόσμου. Προφανώς όμως τα τελευταία 30 χρόνια ήταν μειοπική η στάση όλου του πολιτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των κομμάτων. Το αποδέχομαι απολύτως. Βασικά, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ούτε αντιλαμβάνομαι το ρόλο μου σαν απολογητή των διαχρονικών δεινών του πολιτικού συστήματος. 39 χρονών είμαι. Δεν πρόλαβα καν εκείνη την εποχή και εμένα με ενδιαφέρει η εργασία του μέλλοντος. Βέβαια, κάθε εργασία του μέλλοντος προϋποθέτει βαθιά μελέτη του παρελθόντος, των λαθών που έγιναν. Ακριβώς. Για να μπορούμε να ξεφύγουμε από την ακινησία. Σήμερα όμως υπάρχει ακινησία. Η ίδια η Μούντις τι είπε στην μελέτη της, στην έκθεση με την οποία δεν προχώρησε στην αναβάθμιση της χώρας, ότι δεν προχωρώ διότι δεν έχετε κάνει καμία σοβαρή αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Είμαστε μόνο τουρισμός και οικοδομική δραστηριότητα. Προφανώς δεν μπορούν όλες οι περιοχές της χώρας να είναι το ίδιο τουριστικές. Αν δεν μιλήσουμε για πρωτογενή τομέα, για μεταποίηση, για ευκαιρίες στη μικρομεσαία επιχείρηση, για υποδομές οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να διαχέεται στην τοπική οικονομία ο πλούτος, να μένει, για να έρθει κάποιος, ξέρετε, στην Ήπειρο που ανοίγει. Τα νέα παιδιά τα οποία έχουν ένα πολύ μεγάλο γνωστικό φορτίο και ένα τεχνολογικό απόθεμα, θα μπορούν με ένα λάπτοπ ενδεχομένως να βγάζουν χρήματα. Αν ξέρουν κάποια πράγματα. Ναι. Και βλέπουν να το κάνουν. Αυτό το παιδί, γιατί να μην μείνει στον τόπο του? Γιατί να μην μείνει στο χωριό? Για να μείνει στο χωριό, όμως, τι σου λέει? Θέλω να έχω ίντερνετ, θέλω να έχω νοσοκομείο κοντά που να είναι στελεχωμένο και να ξέρω ότι είμαι ασφαλής. Θέλω να έχω καλό σχολείο για τα παιδιά μου σχετικά κοντά, το οποίο θα έχει καθηγητές που δεν είναι εκεί πέρα όλη την ημέρα. Δεν θα ψάχνουμε με το κι άλλο να βρούμε γιατρό ή καθηγητή, γιατί σου λέει πού θα πάω να μείνω εκεί. Για να γίνει αυτό, τι πρέπει να υπάρχει? Ταυτόχρονα να υπάρχει ένα κοινωνικό ιστό, να ξέρω ότι μπορώ να πιω τον καφέ μου, ότι μπορώ να πάω να διασκεδάσω. Όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να στηρίξουμε την περιφέρεια. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται πολιτική βούληση και χρειάζεται βέβαια, και αυτό συνδέεται και με την Ευρώπη, ότι και η Ευρώπη, αυτό είπατε πριν, που συζητάνε για τις περιφέρειες, πρέπει και η Ευρώπη να έρθει και να δει από πάνω πώς μπορεί να ενισχύσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής η οποία είναι στην ευρύτερη ευρωπαϊκή επικράτεια. Ναι. Άρα θέλει
και μια κεντρική λογική. Θέλει και οι χώρες, όταν διαπραγματεύονται κονδύλια, να πηγαίνουν τα κονδύλια εκεί που πρέπει. Εδώ στη χώρα μας τι έχουμε, κατά τη γνώμη μου, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν εξυπηρετεί με την πολιτική της τα κοινωνικά και εθνικά συμφέροντα. Εξυπηρετεί κυρίως συμφέροντα κάποιων μεγάλων ελίτ στη χώρα. Το βλέπουμε και με την ακρίβεια, το βλέπουμε και με την δήμωση περιφέρειας, το είδαμε και με τις εργασιακές σχέσεις, το είδαμε και με τις συντάξεις, το είδαμε και με το ιδιωτικό χρέος, όπου εδώ πέρα ψηφίστηκε νόμος να μην φορολογούνται τα funds που λιμένονται και την αγροτική και την πρωτοκατοικία σήμερα. Είναι νόμος του 20, όπου όχι μόνο έχουμε στη χώρα 60.000 πληστηριασμούς το χρόνο, δεν πληρώνουν ένα ευρώ φόρο για αυτά που κερδίζουν οι servicers που έχουν έδρα στην Ελλάδα. Τα funds είναι λοδαπά σχήματα, ναι, αλλά εταιρείες διαχείρισης έχουν έδρα εδώ. Δεν φορολογούνται για όλα αυτά. Για ποιο λόγο στη χώρα μας δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να μπορεί ο κόσμος της εργασίας να έχει μέρισμα στο αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης? Λέει η κυβέρνηση ότι έχω αυξήσει το κατώτατο μισθό 20% τελευταία διετία. Η ακρίβεια αυξήθηκε 32%. Είμαστε τρίτη χώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Παδάκη, σε ρυθμό αύξηση κερδών των επιχειρήσεων και δεύτερη από το τέλος σε αγοραστική δύναμη. Αυτή η ανισορροπία δείχνει ότι η οικονομία είναι σε πύληνα πόδια. Σημαίνει ότι παράγεται ένας πλούτος, αλλά αυτός διανέμεται πάρα πολύ άνεσα και άδικα. Και αυτό δεν τυχαίνει. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια ανισορροπία να φαίνεται μια οικονομία που τρέχει. Που η αλήθεια είναι ότι δεν τρέχει, διότι ναι, η ανάπτυξη που έχουμε είναι ελαττηριακή. Ήμασταν πάρα πολύ χαμηλά. Και ταυτόχρονα να μην διαχέεται ο πλούτος πουθενά και να μένει συγκεντρωμένος σε 5 ανθρώπους. Δεν γίνεται να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 7,7% ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη έχει 4,5%. Δεν γίνεται να αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα 1,2% στην υπόλοιπη Ευρώπη Φεβρουάριο έως Μάρτιο και σε εμάς 5,2% σε ένα μήνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί σωστά η ελεύθερη οικονομία. Ότι έχουμε μια ασίδωτη οικονομία ολιγοπολίων. Δεν έχουμε πραγματικό ανταγωνισμό. Όταν φτάνουμε και η μικρομεσαία επιχείρηση που είναι το 97% του συνόλου των επιχειρήσεων στη χώρα πήρε μόνο 1 δις και πήρανε 10 δις, το 3% των μεγάλων επιχειρήσεων στη χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Πολιτική επιλογή. Τα πολιτική επιλογή από ένα εργαλείο που θα μπορούσε να είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, να ενισχυθούν και να ψηφιοποιηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να έχουμε συμπράξεις, να δίνουν καλύτερες μισθούς. Τι έγινε? Έγινε εργαλείο αθέμητου ανταγωνισμού. Το 2020 στη χώρα καταργήθηκε η προστασία πρώτης κατοικίας και ψηφίστηκε ένας νόμος που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός, όπου αν πάρει στα πρακτικά της Βουλής εκείνη την ημέρα, έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών τότε και η εκπρόσωπος Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ότι θα ενταχθούν την πρώτη χρονιά 180.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έχουμε 2024 και έχουν ενταχθεί 15.000. Αυτή η πολιτική λοιπόν, η οποία υποτιμά στην ουσία την κοινωνική πλειοψηφία, είτε είναι ο αγρότης, είτε είναι ο μισθωτός, είτε είναι ο συνταξιούχος, ο οποίος ούτε αναδρομικά είδε, ούτε εισφορά αλληλεγγύης να μειώνεται συνταξιούχων είδε, ούτε προσωπική διαφορά να μειώνεται είδε, ούτε ΚΑΣ να επανέρχεται είδε, ενώ δεν έχουμε μνημόνια αυτή τη στιγμή, είτε είναι ο νέος άνθρωπος ή νεολαία. Αυτή η πολιτική λοιπόν που χτυπάει την κοινωνική πλειοψηφία δεν είναι μια πολιτική που έρχεται μόνο από την Ευρώπη. Προφανώς υπάρχουν συσχετισμοί στην Ευρώπη που πρέπει να αλλάξουν. Είναι και μια ελληνική πολιτική. Φτάσαμε να πανηγυρίζουμε για την εξαήμερη εργασία όταν η υπόλοιπη Ευρώπη κάνει πιλωτικά προγράμματα για τετραήμερη. Αυτό δείχνει ότι εδώ πέρα υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή και αυτή η πολιτική επιλογή, αυτή η αντίληψη πρέπει να ιτηθεί και αυτή η ήττα και η διόρθωση της ασυμμετρίας που χαρακτηρίζει σήμερα το πολιτικό σύστημα, ναι, μπορεί να προκύψει σε αυτές τις ευρωεκλογές. Πάντως καταλαβαίνετε ότι παρά τις καλές προθέσεις που δεν τις αμφισβητεί κανείς βεβαίως εκ των προτέρων, υπάρχει μια καχυποψία στον κόσμο. Γιατί η παρατήρηση ότι έχει δημιουργηθεί μια οικονομία που λειτουργεί και με όρους αλληλεξέλεγκτους και το λιγοπόλιο που περιγράψατε πριν, το να ακούει κάποιος ότι θα έρθω εγώ και θα τα βάλω με τα συμφέροντα και την ελίτ, καλό ακούγεται, αλλά επειδή το έχουμε ακούσει πολλές φορές, αυτό δημιουργεί μια καχυποψία στον κόσμο. Λέστε, ο κόσμος προφανώς, έχοντας περάσει πάρα πολλά χρόνια και ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια με πολύ μεγάλες διαψεύσεις, είναι πάρα πολύ λογικό να είναι καχύποπτος. Εγώ το συναντώ και στον δρόμο που προχωράω και πηγαίνω και μιλάω με τον κόσμο, ότι ένα μέρος του κόσμου λέει δεν ψηφίζω καθόλου. Ναι. Δεν ψηφίζω γιατί όλοι μας έχετε διαψεύσει. Είναι λύση όμως να μην ψηφίζει ο κόσμος. Το να μην ψηφίζει ο κόσμος ποιον συμφέρει? Αυτόν που σήμερα κυβερνά. Αυτόν που σήμερα ασκεί την πολιτική αυτή, όπου ο κόσμος διαπιστώνει ότι αυτή η πολιτική είναι αρνητική για τη ζωή του. Δεν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που έρχονται από παρθενογένες. Δεν μπορούμε να εφεύρουμε πολιτικές δυνάμεις.
πολιτικές δυνάμεις στη χώρα είναι κεντροαριστερά, κεντροδεξιά, η λαϊκίστικη δεξιά, η κομμουνιστική αριστερά. Άρα δεν μπορούμε να λέμε, επειδή κάποτε και εγώ το δέχομαι, ότι υπάρχει ένας κόσμος και ότι ο Πασόκ έκανε λάθη. Προφανώς σε μια πορεία κυβερνητική των τελευταίων 45 ετών, 50 ετών, να. 50 ετών, είναι δυνατόν να μην γίνουν λάθη. Μόνο στην ακινησία δεν γίνονται λάθη. Εδώ πρέπει να δούμε όμως με όρους μέλλοντος και πώς διαμορφώνουμε ένα πιο σωστό πολιτικό σύστημα και πώς έρχεται η πολιτική αλλαγή. Γιατί την αλλαγή, την πολιτική, την ανάγκη να κυβερνηθεί ο τόπος προοδευτικά, δεν είναι μια ανάγκη όπου το Πασόκ θέλει να πάρει μια ρεβάνση. Είναι μια ανάγκη που έχει ο τόπος αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή ο τόπος έχει σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες. Υπάρχουν υπαρκτές δυνάμεις δημιουργίας. Εμείς τι λέμε σαν Πασόκ? Τι είναι εκείνο που και εγώ πιστεύω και θέλω να κομίσω σε αυτή τη μάχη? Τι έκανε κάποτε το Πασόκ και μπόρεσε και διαμόρφωσε όρους ευημερίας για ένα χρονικό διάστημα? Πολιτικές ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Πολιτικές μέσα από τις οποίες ο οποιοσδήποτε, ανεξάρτητος είναι ο πατέρας του ή η μητέρα του, έχει ένα δικαίωμα να εξελιχθεί σε μια κοινωνία με κανόνες. Όχι να ποδοπατήσει. Αυτό και σήμερα... με κατά το δυνατόν ναι. Είσαι σε ευκαιρίες προφανώς. Ακριβώς. Άρα αυτό είναι. Τι σημαίνει σε ευκαιρίες? Σημαίνει ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Αναπροσανατολισμός της παιδείας στο νέο παραγωγικό μοντέλο και στις νέες τεχνολογίες. Σημαίνει ισχυρό σύστημα υγείας που να ξέρω ότι δεν χρειάζεται να ξαναπληρώσω κάτι πέραν των φόρων μου όπως γίνεται σήμερα. Σήμερα τι λέει η κυβέρνηση? Δεν φτάνει που φορολογείσαι. Δεν φτάνει που δίνεις εισφορά ασθενείας 6% και στην κύρια και στην επικουρική και στην άλλη σύνταξη. Δεν φτάνει που δίνεις εισφορές υπέρ υγείας όταν εργάζεσαι μισθωτός ή προϋσφόρους. Πρέπει να ξαναπληρώσεις αν θες να έχεις πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το αστείο. Άρα, εμείς τι λέμε λοιπόν? Δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εργασιακές σχέσεις με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά της μετενέργειας, επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης ώστε να μπορεί να έχει κίνητρα, στήριξη ακόμα και διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές ανά περιφέρεια για να πάει να επιχειρήσει κάποιος στην περιφέρεια του, στον τόπο του, να σταματήσει το κύμα φυγής και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και προς τα αστικά κέντρα των νομών. Όλα αυτά θέλουν μια αλλαγή πλεύσης. Αυτήν σήμερα, κατά τη γνώμη μου, και την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου και του αριστεράς που είναι απαραίτητη να γίνει, μπορεί να την εγγυηθεί το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ μπορεί να απαντήσει στις τρεις μεγάλες προκλήσεις. Ποιες είναι αυτές? Η προστασία των θεσμών που σήμερα καταρακώνονται και το λένε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και οι πολύ μεγάλες θεσμικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Πραγματικές μεταρρυθμίσεις για αξιοκρατία, για διαφάνεια. Όλα αυτά μπορεί να τα συναφέρω στο Πασόκ και επειδή το Πασόκ μπορεί να μιλήσει και με το κέντρο και με την αριστερά. Άρα μπορεί στην ουσία από την τοποθεσία που έχει στην χωροταξία την ευρύτερη να εκφράσει αυτή την κοινωνική συμμαχία του μικρομεσαίου, του μισθωτού, του αγρότη, του συνταξιούχου, του νέου με προσόντα, του νέου που θέλει να δημιουργήσει και αυτό να μπορέσει, αυτή που είναι η κοινωνική πλειοψηφία και δεν έχει σχέση με τις πολύ μεγάλες ελίτ, να μπορέσει να είναι και κινητήριος δύναμη για ένα καλύτερο αύριο για όλους τους Έλληνες. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί το χρωστάω νομίζω και στη συγκυρία των ευρωεκλογών. Δεν ξέρουμε τίποτα, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο δεν υπάρχει κάτι που να κινητοποιεί αυτή τη συζήτηση για τις θέσεις των κομμάτων και του Πασόκ εν προκειμένου αναφορικά με τα μεγάλα διακυβεύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω είπα μερικά πριν. Θα σας δηλαδή πω. Στο ζήτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είμαστε σε μια εποχή που κατατίθενται τώρα στις τελευταίες συνόδους και διάφορες προτάσεις και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανασυγκρότηση μιας ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με τον Ευρωστρατό, με τέτοιου τύπου ζητήματα, που εκεί πρέπει να δούμε και πώς σκεφτόμαστε εμείς ως Ελλάδα, ως Έλληνες, τη θέση μας μέσα στην Ευρώπη. Πάρα πολύ σωστά, το έχετε θίξει, θα το έλεγα και εγώ. Η πρώτη υπαρξιακή ανάγκη που έχει η Ευρώπη είναι η ενιαία πολιτική άμυνας και ασφαλείας. Ειδικά αν επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει ρητά ότι το ΝΑΤΟ πια θα σταματήσει να είναι η ομπρέλα ασφαλείας για την Ευρώπη. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι πια ένας αυτόνομος εθνοπολιτικός παράγοντας ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας σε έναν κόσμο που αλλάζει, θα πρέπει να προχωρήσει σε μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και στον Ευρωστρατό που εμείς το έχουμε βάλει σαν Πασόκ. Ναι. Και αυτό βέβαια και τη χώρα μας συμβαίνει, ότι η χώρα μας είναι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, μόνο να κερδίσει έχει από την αλληλεγγύη, την αμυντική μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.
αλλά και η Ευρώπη σε έναν κόσμο που αλλάζει, όπως είπα. Η Ινδία αναδύεται σε μια δύναμη ήπιας ισχύως, η Ρωσία έχει έναν επεκτατισμό, η Κίνα είναι πρωταθλήτρια οικονομικά στην τυποποίηση προϊόντων. Πρέπει η Ευρώπη να βρει το ρόλο της και τον τρόπο της. Και αυτό περνάει πρώτα απ' όλα από αυτό. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι, είπαμε, η δημογραφική γύρα της Ευρώπης και οι πολιτικές αυτές. Η τρίτη είναι η κλιματική κρίση που την έχουμε βιώσει και στη χώρα μας και θα είναι στοιχείο πια της νέας κανονικότητας. Άρα πρέπει να δούμε αυτό που λέμε ανθεκτικότητα και πώς ενεργοποιούνται και οι κρατικοί αλλά και οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί από το στάδιο της πρόληψης, το στάδιο της άμεσης αποκατάστασης εκείνη τη στιγμή και βέβαια το στάδιο της ταχύτητας των ενισχύσεων που χρειάζονται όλοι όσοι πλήττονται από αυτά. Η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης είναι μια ακόμα πρόκληση. Βιώσαμε τι σημαίνει η ενεργειακή εξάρτηση που είχαμε και σαν Ευρώπη. Είδαμε τη Γερμανία, πάνω στην οποία μειοπικά ποντάραμε τα πάντα για την οικονομία σαν Ευρώπη, να καταραίει η οικονομία της λόγω της εξάρτησης που είχε. Άρα είναι μια περίπτωση με πολύ μεγάλα διακυβεύματα που νομίζω ότι αυτά δεν έχει έρθει η ώρα, σκόπιμα ή όχι, να συζητηθούν στον δημόσιο διάλογο. Γιατί έχει γίνει μια επιλογή τεχνητών εντάσσεων για πράγματα που δεν έχουν ιδιαίτερη αξία. Και είναι μεγάλη χαρά και χαίρομαι που κάνει ερώτηση αυτή. Εγώ είπα ποια θεωρώ, τα είπα και πριν, τα μεγάλα διακυβεύματα, βέβαια υπάρχουν και πολλά ακόμα. Ακόμα και ασφάλεια των μεταφορών. Στην Ευρώπη διαμορφώνονται οι κανονισμοί αυτοί. Ναι. Άρα είναι πολύ κρίσιμο. Το βιώσαμε και εδώ. Προφανώς. Κλείνοντας, κύριε Τσουκαλά, ένα μήνυμα στον κόσμο, ένα μήνυμα συμμετοχής, γιατί νομίζω ότι όλοι σας, λίγο πολύ, όλα τα κόμματα, φοβόσαστε την αποχή και το να μπορέσετε να εμφανίσετε τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση εν ώψη αυτής της αναμέτρησης. Χωρίς συμμετοχή δεν αλλάζει ποτέ τίποτα. Άρα, αν ο κόσμος νιώθει ότι αυτό που βιώνει δεν είναι αυτό που του αρέσει, του αξίζει, πρέπει να πάει και να ψηφίσει. Αλλά πρέπει να πάει και να ψηφίσει με το βλέμμα στο αύριο και να σκεφτεί ότι η ψήφος του έχει αξία και παράγει αποτέλεσμα. Εγώ εκτιμώ ότι πέραν των ευρωπαϊκών που η ενίσχυση των δυνάμεων της προόδου στην Ευρώπη και του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών θα βοηθήσει στην αλλαγή των πολιτικών σχετισμών στην Ευρώπη για να έχουμε μια Ευρώπη ευημερίας, γιατί μια Ευρώπη αλληλεγγύης μάλλον είναι προϋπόθεση για μια Ελλάδα ευημερίας. Όσον αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, πρέπει να παραχθεί ένα μήνυμα, να αποδοκιμαστεί μια αποτυχημένη κυβέρνηση και να έχει η χώρα την επόμενη μέρα ισχυρή δημοκρατική αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ δεύτερο για να εγγυηθεί την ανασύνδεση του χώρου και να έχουμε πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση προοδευτική τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ωραία. Ο λόγος νομίζω τώρα στον κόσμο που θα ψηφίσει και θα κρίνει το αποτέλεσμα και τους νέους συσχετισμούς. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Καλή δύναμη να ευχηθώ, καλή συνέχεια και λαού θέλοντος να τα πούμε και στις Βρυξέλλες.